ακριβώς καινούριο παιδί. Είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος δεν κάνει καριέρα στην Ελλάδα, αλλά κάνει στο εξωτερικό. Είναι η έδρα του η Ρουμανία, αλλά ακούγεται όμως και τα τραγούδια του ακούγονται και εδώ. Ο πατέρας του ήταν μουσικός, το όνομά του ήταν Γιώργος Ερέος. Έχει σπουδάσει κτηνιατρική στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, αλλά τον κέρδισε η μουσική. Θα δούμε ένα βίντεο και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα το ρωτήσω πράγματα για να ενημερωθείτε γι' αυτόν. Λέγεται Στέργιος Λιμπέρης. Έχεις ταλέντο σ' αυτό. I don't wanna lose you, baby. I believe I'm going crazy, crazy, crazy for fun. Crazy for fun. All alone without you, baby. Moving on without you, maybe, baby. You are the one. You are the one. What you gonna say? What you gonna do? What about us when the game is over? What you gonna say? What you gonna do? Come on, come on, come on. Σωστά τόσα λάθη σου κι αδιαφορείς αν πονώ.
Ωραία την πόζα. Τι έγινε, Στέρια, καλώς ήρθες. Είσαι καλά, χαίρομαι πολύ που ήρθες στην Ελλάδα. Για πες μου 2-3 πράγματα. Πήγες να σπουδάσεις κτηνίατρος. Μάλιστα. Και μετά τι έγινε με τη μουσική στη Ρουμανία. Εκεί λοιπόν δούλευε ο πατέρας μου σε ένα νυχτερινό κέντρο. Μουσικός ο μπαμπάς. Τραγουδιστής, ναι. Γιώργος Σεραίος, θα είμαι πολύ χαρούμενος που λέω στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Δώρο. Κάπως έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι ξεκίνησα σε ηλικία 16 χρονών. Ένας συνάδελφος, ο Γιώργος Τσαλίκης, έφευγε από το μαγαζί το συγκεκριμένο. Οπότε έπρεπε να αναπληρωθεί η θέση. Και κάπως έτσι ο επιχειρηματίας καλή του ώρα είπε, γιατί δεν βγάζουμε το Στέλιο να τραγουδήσει. Και κάπως έτσι βγήκα κι εγώ. Εσύ τώρα κάνεις καριέρα στο εξωτερικό και σε ποιες χώρες? Εγώ ξεκίνησα τη δισκογραφία μου στη Ρουμανία. Ναι. Έβγαλα εκεί 2 single. Το ένα έγινε χρυσό, είχε μια επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω 3 project στις αραβικές χώρες. Ξεκινήσαμε από Τουρκία με μια συνεργασία με την Αζάν Σοράι που είδατε πριν από λίγο. Ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είμαι σε tour, σε εμφανίσεις στο Λίβανο, στο Κάιρο, στο Ντουμπάι, στην Ιορδανία, στο Αμπουντάμπι και στο Κατάρ. Και τώρα βλέπεις τέτοια τραγούδια γιατί αυτά αρέσουν εκεί. Προσπαθούμε να κάνουμε. Και έχεις και κλέψει και λίγο από την ελληνική νοοτροπία. Σαφώς έχουμε κλέψει ελληνική νοοτροπία γιατί παντού σε όλο τον κόσμο αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και είναι στιγμή, νομίζω, και οι νεότεροι καλλιτέχνες να βγάζουν τη μουσική μας προς τα έξω. Όχι πλέον μόνο με το παραδοσιακό λαϊκό τρόπο. Ενδεχομένως να βάλουμε και κάποια elements πιο ευρωπαϊκά ή αμερικάνικα. Έχεις υπογράψει σε μια τουρκική δισκογραφική, ίσως τη μεγαλύτερη εταιρεία. Ναι. Πώς λέγεται? Λέγεται Αυρούπα και είναι όντως μια σπουδαία δισκογραφική εταιρεία. Ετοιμάζουμε και εκεί πέρα μια δουλειά. Στην Τουρκία τώρα. Ναι. Τηλεοπτική θα είναι αυτή η δουλειά. Θα είναι serial τηλεοπτικό. Θα παίξει και θα πρωταγωνιστήσει. Μια χαρά σε βρίσκω. Και πες μου, σε παρακαλώ, με ποιους άλλους συνεργάτες? Άκουσα κάτι ονόματα μεγάλα. Αυτά τα ονόματα που είναι γνωστά της μουσικής. Ναι, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σε όλο το project αυτό. Και έχω τις συνεργασίες της, να πεις, που έχω κάνει μάλλον. Ναι, με τη μουσική ποιος την έγραψε? Τη μουσική την έχει κάνει ο Σελαχατίν Ερχάν, ο οποίος είναι γνωστός παραγωγός στην Τουρκία. Και όλο το κόνσεπτ το οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να σε γνωρίσουν και σε λατρεύουν. Και τώρα στο Λίβανο μας βλέπουν νέο παιδιά, όλοι είναι μέσα τι online. Λένε, καλέ, πώς χαιρετάμε. Και μας λέμε, Λίβανο. Τι λέμε, λέμε Κίφαρ. Πώς? Πώς? Μεσέλ Χίρ θα πούμε. Α, είναι καλησπέρα. Μεσέλ Χίρ, ναι, είναι καλησπέρα στο Λίβανο που μας βλέπουν online πάρα πολλοί κόσμος. Εσύ, να σου πω κάτι τώρα, πόσες με συγχωρείς, πόσες γλώσσες μιλάς? Μιλάω τρεις, ναι. Αλλά ναι, αυτές μιλάω τις τρεις. Τώρα προσπαθώ για τις επόμενες, αλλά δεν το παλεύω. Μάλιστα. Είσαι ευχαριστημένος που βγήκες στην Ελλάδα και παρουσιάσαμε τη δουλειά σου? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να πω δημόσια ευχαριστώ. Τίποτα καλέ. Εμείς δίνουμε ευκαιρία και δυνατότητα σε πάρα όλο τον κόσμο πολύ να έρχεται εδώ. Τι μου λες, αυτή είναι η δουλειά μας και αυτή πρέπει να είναι η δουλειά των παρουσιαστών. Όχι μόνο τα μεγάλα ονόματα που δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και μεγάλα ονόματα, αλλά και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους και να αγαπηθούν από τον κόσμο. Θα φοράω αυτό το γυαλί. Αχα. Παρακαλώ. Αχα. Σας αρέσει, παιδιά, δεν είναι υπέροχο? Στη ρούλα, βέβαια, ό,τι και να βάλει, υπέροχο θα είναι. Είναι new fashion. Βεβαίως. New style. Αχα. Είναι, αχα, πες μου, είναι, το φοράω πρώτη εγώ ή το φοράει? Το φοράει πρώτη ρούλα. Ήμουνα στο αεροδρόμιο, θα πω την ιστορία, είναι μικρή, ναι, δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Ναι. Ήμουνα λοιπόν στο αεροδρόμιο με τον μάνατζερ μου, τον Νίκολας Ντάγκερ, ο οποίος σε λατρεύει. Και θέλαμε να πάρουμε κάτι τη ρούλα. Καμιά δουλειά έχει εκεί να πάμε? Βεβαίως έχει ρούλα. Να την κάνουμε. Έχει ρούλα. Έχει, σε περιμένω, είπα στον αδερφό σου, δεν να έχουμε κανονίσει. Να μάθω λίγο πώς τα λένε αυτά. Πανεύκολα είναι αυτά, τα έχουμε να άμεσα. Να μου τα μάθεις εσύ. Εννοείται. Αυτά, ναι, εννοείται. Γιατί δεν τα κατέχω, πήγα εκεί και σαραβουριάστηκα. Δεν τα κατέχεις. Να σκορυδεύει η ρούλα, παιδιά. Θυμάστε τα μπράβο. Για πες την ιστορία των γυαλιών. Λοιπόν, πήγαμε στο αεροδρόμιο. Τα βλέπετε. Και λέμε τι να πάρουμε στη ρούλα. Δεν ήξερα να πάρω κεριά, να τις πάρω λουλούδια, να τις πάρω συνηθισμένα πράγματα. Οπότε βλέπω αυτό το γυαλί. Και δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση από εκεί την εταιρεία. Όχι. Οπότε, ναι. Όχι. Και είπα, αυτό το γυαλί είναι για τη ρούλα. Λοιπόν, τον παρέλαβα την πρώτη μέρα και το έφερα στη ρούλα στην πρόβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στα θέματα που πας και κάνεις. Και να μην μας ξεχνάς και εδώ στην Ελλάδα. Φιλάκια. Ευχαριστώ.